Δυναμικά μπαίνει η εβδομάδα, πολύ ωραίο καιρό έχει. Δεν θυμίζει Νοέμβρη, δεν θυμίζει φθινόπωρο. Τα δέντρα ακόμα δεν ρίξανε τα φύλλα τους. Άντε να δούμε τι θα δούμε. Μπορώ να πω, η αλήθεια είναι ότι είναι καιρός για μπάνιο. Μήπως να πάτε να κάνετε καμιά βουτιά, να συνέλθετε, να κουνηθεί λίγο ο εγκέφαλός σας. Γιατί βλέπω ότι το τελευταίο καιρό έχουμε αρκετά προβληματάκια μεταξύ μας. Τώρα θα μου πεις, μπορεί και εγώ να έχω το πρόβλημα. Και είναι σίγουρο αυτό. Αλλά ποιος είναι καλά στα μυαλά του? Με όλα αυτά που ζούμε, με όλη αυτή την παράνοια. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, γλυκιά Θεσσαλονίκη, κατέρευσε τμήμα οροφής στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Τραυματίστηκε, λέει, ελαφρά και ένας γιατρός. Σκέψου τώρα να είσαι στο νοσοκομείο, ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Χαιρετίσματα στο βουνό, αδερφέ μου. Φιλαράκι μου καλό. Ίδια πάστα. Λίγους ανθρώπους στη ζωή σας θα βρείτε να είναι ίδια πάστα με εσάς. Γεια σου βουνό. Λοιπόν, ο γιατρός λέει τραυματίστηκε ελαφρά. Σκέψου τώρα να είσαι στο κρεβάτι, είσαι ξαπλωμένος σαν ασθενής, να περιμένεις να έρθει ο γιατρός, να μπαίνει μέσα, να πέφτει η οροφή, να το χτυπάει. Όλη η Ελλάδα σε μία εικόνα. Και στο καπάκι η τηλεόραση, να βγει, στην τηλεόραση που έχει ανοιχτή, να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει: η υγεία πάει περίφημα. Τα νοσοκομεία έχουν υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Δεν χρειάζεται να γκρινιάζετε. Στη χώρα που οι περισσότεροι κατέβασαν αυτή την εφαρμογή για να καρφώσουν το διπλανό το γείτονα στην εφορία, μου λέτε εσείς για ιδεολογία. Ρουφιάνοι, ρουφιάνοι, δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε? Και εσείς μου λέτε μετά να πάμε να κάνουμε επανάσταση. Τι επανάσταση να κάνουμε, ρε? Ούτε 10 άτομα δεν μαζευόμαστε να πάμε για την Ελλάδα. Άμα είναι για σούτια, βρίσκουμε 200. Άμα είναι για την Ελλάδα, 10 άτομα το πολύ. Και άντε, οι 2-3 από αυτούς θα κουβαλάνε και τη σημαία. Ποιος κερδίζει όμως από όλο αυτό που γίνεται με την κατάργηση των μετρητών χρημάτων? Ποιος κερδίζει από όλο αυτό που γίνεται με τα υποχρεωτικά POS? Ποιος κερδίζει από τις αναγκαστικές συναλλαγές με εμβάσματα? Οι τράπεζες. Γιατί οι τράπεζες διαχειρίζονται τα τεράστια ποσά και έχουν όλο το χρήμα. Εσύ δεν έχεις τίποτα, έχεις μόνο αριθμούς σε κινητά και οθόνες. Ποιος θα κερδίσει, βρε χαϊδάνια, από τα ψηφιακά χρήματα που προωθούνται? Οι τράπεζες. Και τι θα κάνουν οι τράπεζες για όλα αυτά? Θα αυξάνουν τις προμήθειες. Θα αυξηθούν οι προμήθειες, θα κρατούν χρήματα με τόκους καταθέσεων. Θα αυξάνουν τα επιτόκια χορηγήσεων. Κλείνουν έτσι και υποκαταστήματα. Μειώνουν το λειτουργικό τους κόστος. Ποιος είναι ο μεγάλος χαμένος στην όλη υπόθεση? Οι ίδιοι οι πολίτες. Ειδικά των μεσαίων και χαμηλών εισοδηματικών ομάδων. Γιατί? Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί λειτουργείτε σαν δολώματα. Βγήκανε τώρα και σας είπανε ότι πάνε να καταργήσουν το φόρο. Και έρχομαι εγώ και σας λέω, ο μικρός που έχει ένα μαγαζάκι και κόβει 10 χιλιάρικα το χρόνο φόρο. Όχι φόρο, εισόδημα. Κρύβει άλλα 10. Πόσα θέλετε να πούμε? Πόσα λεφτά κρύβει το χρόνο σε αποδείξεις? Άλλα 10 χιλιάρικα να πούμε μαύρα ότι βγάζει. Θέλετε 20? 20 μαύρα βγάζει ο μικρός. Που λέμε πολλά. Βγάζει 20 χιλιάρικα μαύρα και 10 δηλώνει στην εφορία. Ωραία. Αυτά τα 20 χιλιάρικα ο μικρός θα τα πάρει και θα τα καταναλώσει στην αγορά. Που ξαναλέω, λέμε πολλά. Τι εννοώ θα τα καταναλώσει στην αγορά? Θα πάει σούπερ μάρκετ. Θα πάει να πάρει κάτι για το μαγαζί του, ένα διακοσμητικό, ένα φυτό. Θα πάει να πάρει μια μηχανή. Θα πάει να αγοράσει κάτι. Ξέρω εγώ τι θα κάνει. Δεν μπορεί να αγοράσει μηχανή κιόλας. Σου λέω, θα πάει να τα καταναλώσει όμως. Όταν δηλαδή θα πάει καθημερινά σούπερ, θα τον κόψουνε απόδειξη. Οπότε από αυτά τα 20 χιλιάρικα, τα περισσότερα ξαναφορολογούνται και ξαναγυρνάνε στην αγορά. Άρα δεν έχει κάτι να χάσει το κράτος στην ουσία. Και έτσι επιβιώνει και ο μικρομεσαίος. Άκου όμως τώρα, ο πολιτικός τι κάνει? Ο πολιτικός βγάζει από τα δημόσια έργα τα χιλιάρικα
βγάζει τα εκατομμύρια από διάφορες μίζες που παίρνει. Και τι κάνει αυτά τα λεφτά? Τα βάζει στην offshore. Στην offshore, η οποία είναι στο Ταμτούμ, στο εξωτερικό, και δεν τα δηλώνει πουθενά. Τα λεφτά αυτά όμως, τα 2 εκατομμύρια, τα 3 εκατομμύρια που βγάζει ο πολιτικός και τα στέλνει στην offshore έξω, φεύγουν από την αγορά. Ποιος καταστρέφει την Ελλάδα? Ο μικρομεσαίος που προσπαθεί να επιβιώσει και κάνουν κύκλο τα λεφτά του στην αγορά, ή ο μεγάλος, ο οποίος παίρνει τα 2 και 3 και 4 εκατομμυριάκια και τα πάει στο εξωτερικό, στην offshore και στις τράπεζες και εδώ και εκεί? Άντε πείτε μου εσείς. Άντε πείτε μου εσείς ποιος καταστρέφει τη χώρα που σας κοροϊδεύουνε μέσα στα μούτρα σας. Σας φτύνουνε και νομίζετε βρέχει. Εδώ μεταξύ, μισό εκατομμύριο αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες συντηρούν ένα κράτος. Συντηρούν συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους. Και αυτοί οι πολιτικοί προσπαθούν να τους τελειώσουνε. Προσπαθούν να σβήσουν την Ελλάδα από το χάρτη. Δεν μπορούν να καταλάβουν δηλαδή ότι οι αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες παράγουν, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ξοδεύουν. Ρε, στα 40 δις, ακούστε εδώ τώρα ποσά, για να σας πέσουν τα μαλλιά. Κανονικά θα έπρεπε να έχω διαφήμιση και καλό το εμπορικό τμήμα να βρει εταιρεία η οποία βάζει μαλλιά. Γιατί? Γιατί καθημερινά θα λέω ότι με αυτά που ακούτε εδώ θα σας πέσουν τα μαλλιά και αυτοί θα έρθουν να σας τα ξαναβάλουνε. Στα 40 δις είναι οι ζημιές του δημοσίου μέσω από τη χρηματοδότηση των τραπεζών. Το καταλαβαίνετε? Ο πραγματικός εχθρός δεν είναι ο τυροπιτάς της γειτονιάς που δεν κόβει απόδειξη. Δεν είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας των 20.000 ευρώ. Αυτό αποτελεί έναν κοινωνικό αυτοματισμό. Ο εχθρός είναι ένας. Είναι αυτοί που σε κάθε συναλλαγή παίρνουν 2,5 και 3,5 ευρώ. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν σας δίνουν ολοκληρωτικά το ποσό σας πίσω, ενώ το δικαιούστε. Είναι αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι παρέχουν ασφάλεια, ενώ στην ουσία δεν την παρέχουνε. Είναι αυτοί που παίρνουν κρατικές χορηγήσεις, αυτοί που αφήνουν ζημιές στο δημόσιο, 40 δις στην Κολομβία της Ευρώπης. Είναι αυτοί που κάνουνε κουμάντο. Τράπεζες δεν θέλετε? Τράπεζες θα έχετε, ρε. Και δεν είναι και ελληνικές οι τράπεζες οι περισσότερες. Μη σου πω όλες. Δεν ξέρω αν έχει μείνει και καμία. Αναρωτιέμαι. Βγαίνουνε τώρα και τι λένε? Βγαίνουνε, λένε ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης θα είναι το πιο εξελιγμένο μετρό στον κόσμο. Είναι για να γελάς και για να κλαις. Δεν λένε όμως ότι από το 1974 χτίζεται το μετρό της Θεσσαλονίκης. Έχουν περάσει 50 χρόνια. Δεν το λένε αυτό. Επίσης, για το flyover, την τρίτη ώρα θα έχουμε μια ακροάτρια η οποία έχει κάνει μια σχετική έρευνα και θα την αναλύσει 3 με 4 εδώ πέρα, για να δείτε πόσα λεφτά θα ρίξουνε, τι ακριβώς θα κάνουνε, αλλά και κάτι ακόμα, φίλοι μου. Πέρα από την κίνηση που θα έχει, πέρα από όλη αυτή τη συμφορά της κυκλοφορίας, ακούστε λίγο. Σας είπανε ότι το flyover θα γίνει σε 4 χρόνια. Μαντέψτε! Το 1974 έτσι έλεγαν και στον κόσμο για το μετρό, ότι σε 4 χρόνια θα είναι έτοιμο, και κράτησε 50 χρόνια. Ποιος μου λέει εμένα ότι το flyover θα γίνει σε 4 χρόνια και δεν θα γίνει και αυτό σε 30, 40, 50 χρόνια και θα γονατίσει όλη η πόλη? Γιατί για να γίνει το μετρό πέρασαν αυτά τα χρόνια και τελικά δεν θα το διαχειρίζεται το κράτος το μετρό. Θα το δώσουν για 11 χρόνια σε ιδιώτη. Δηλαδή τα λεφτά πάλι δεν θα τα πάρεις εσύ και εγώ, ρε φίλε, από την φάση αυτή που χτίζαμε το μετρό με τα δικά μας τα λεφτά. Θα την πάρει φίλος του Μητσοτάκη. Το ίδιο θα ισχύει για το flyover. Θα χτίσεις εσύ με τα λεφτά σου το flyover και θα έρθουν μετά οι φίλοι του Μητσοτάκη να βάλουν διόδια και να σου λένε πληρώνεις διόδια για να συντηρείς το δρόμο. Ένα 10,
1,80. Τι, στην Εγνατία που φεύγεις για Καβάλα 1,80 πληρώνεις. Γιατί να πληρώσω ρε 1,80, εγώ δεν τον έκανα το δρόμο. Από τα κρατικά ταμεία δεν βγήκαν τα λεφτά για να γίνει ο δρόμος, γιατί να πληρώνω. Δεν κατάλαβα, και είναι υποχρέωση αυτού του κράτους να συντηρεί τους δρόμους. Τα λεφτά τα παίρνουνε, γιατί να πληρώνω και διόδια, δεν κατάλαβα. Και γιατί να έχουν σύμβαση 25 χρόνια όλοι αυτοί και να αρπάζουν κάθε χρόνο τα εκατομμύρια. Από τις τσέπες σου σε υποχρεώνουν, εδώ και γόταν ο κόσμος ρε, και τα διόδια τα πληρώνανε. Δεν είχαν ανοίξει τις μπάρες, μη χάσουνε 30 λεπτά και 1,80. Εδώ ο κόσμος καίγεται και σου λένε πλήρωσε ρε φίλε διόδια. Για κάτι που έχεις φτιάξει με τα λεφτά σου και τα απλά τα διαχειρίζεται άλλος. Και μου λες για μετρό και flyover. Τρίτη ώρα ελάτε εδώ να ακούσετε. 3 με 4. Γιατί εδώ πέρα μαραθώνιος είναι αυτό, δεν είναι εκπομπή. Ξέρεις, η ειλικρίνεια είναι ένα πολύ ακριβό δώρο. Και δεν γίνεται να το περιμένεις από φτηνούς ανθρώπους. Οι φτηνοί άνθρωποι έχουν κόμπλεξ. Κοιτάνε να ανεβάσουν την πάρτι τους, κοιτάνε να το παίξουν ιστορία, το διθεν ηλίκη, το εγώ και κανένας άλλος. Τα έχουμε φάει με το κουτάλι αυτά. Η ειλικρίνεια θα δεις από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα πει πολλά. Τον οποίο θα το δεις να κάθεται ήσυχος και όταν είναι να μιλήσει θα μιλήσει. Την ειλικρίνεια θα τη βρεις σε αυτούς που έχουν καθαρή ματιά και δεν φοβούνται να κοιτάξουν στα μάτια. Την ειλικρίνεια δεν πρόκειται να τη βρεις από τσαρλατάνους βρε. Δεν πρόκειται να τη βρεις από καραγκιόζιδες. Καταλάβετε το επιτέλους. Η ειλικρίνεια ταιριάζει μόνο σε σοβαρούς. Σε πραγματικά σοβαρούς, όχι σε σοβαροφανείς. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια μαθαίνουμε όλο και περισσότερα. Ο καθένας με την εμπειρία του σε κάθε λειτουργήμα. Φυσικά έχουμε την υποχρέωση να εκτιμάμε. Για μένα είναι υποχρέωση να εκτιμάμε. Δεν είναι επιλογή αν θα εκτιμήσεις. Και αυτό θα έπρεπε να είναι για όλους αυτή τη χώρα δεδομένο. Είναι υποχρέωση να εκτιμάμε. Οτιδήποτε μας δοθεί, είτε είναι 1 ευρώ, είτε είναι μια ευκαιρία, είτε είναι μια συγγνώμη, είτε είναι μια βοήθεια. Εκτίμηση λείπει από αυτόν τον τόπο. Γιατί όλοι τα βρήκανε έτοιμα τα λεφτά. Βρήκαν έτοιμη μια ελευθερία, την οποία τώρα τους την παίρνουν πίσω. Και δεν ξέρουν καν τι να πρωτο υποστηρίξουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν εκτιμάνε. Δεν έχουν ιδέα από εκτίμηση, γιατί δεν ξέρουν καν τα ήθη. Δεν ξέρουν καν τι ρόλο παίζουν τα έθιμα. Δεν ξέρουν καν τι ρόλο παίζει η ταυτότητά μας. Δεν ξέρουν καν τι σχέδιο υπάρχει. Απλά παρπαρίζουνε. Ξέρετε, είναι αυτοί οι τύποι που το παίζουνε μαγιά ότι τα ξέρουν όλα και δεν ξέρουνε στην ουσία τίποτα. Απλά παπαγαλίζουνε ό,τι ακούσανε. Κάτσε σκέψου ρε άνθρωπε. Κάτσε σκέψου, είδα αυτές τις μέρες μια ταινία. Ας σας εξηγήσω κάτι. Είδα μια ταινία με Ινδιάνους και Αμερικανούς. Ξέρετε τι γινότανε παλιότερα στην Αμερική? Όταν πήγαν οι πρώτοι Αμερικανοί και βρήκαν εκεί πέρα τους Ινδιάνους. Ξέρετε ότι αυτά τα εδάφη είχαν πάρα πολύ πετρέλαιο. Τι κάνανε λοιπόν? Προσπαθούσαν οι Αμερικανοί να παντρευτούν μια Ινδιάνα. Και περισσότερες Ινδιάνες, οι οποίες είχαν χρήμα οι οικογένειες. Αυτές είχαν πολύ χρήμα οι Ινδιάνοι. Όταν έγινε το πρώτο deal, δήλωσαν ότι μας ανήκουν αυτά τα εδάφη. Και κάναν deal οι τότε Αμερικανοί, που είχαν πρωτοπάει και είχαν μια συμφωνία στο ότι εντάξει είναι δικά σας τα εδάφια, αλλά εμείς διαχειριζόμαστε τις επιχειρήσεις με τα πετρέλαια και σας αφήνουμε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Στη συνέχεια οι Αμερικανοί είχαν σκοπό να παντρευτούνε μια χυψή Ινδιάνα για να μπουν στην οικογένεια, και όταν αυτή η γυναίκα πεθάνει να τους μείνει ο πλούτος, να τους μείνει το οικόπεδο, το χωράφι και ό,τι άλλο έχει από κάτω πετρέλαιο. Μαντέψτε τι κάνανε. Παντρευόντουσαν και στη συνέχεια είχε στηθεί πλεκτάνη, ακούστε με, είχε στηθεί πλεκτάνη
για να δολοφονούν με διάφορους τρόπους τη γυναίκα τους, την Ινδιάνα, ώστε να φεύγει από τη μέση και να τους μένει ο πλούτος. Όλο αυτό ήταν ένα σχέδιο σατανικό, ένα σχέδιο για να περάσουν όλα αυτά τα πετρέλαια από αυτό το λαό στους Αμερικάνους. Σε ποιον να το έλεγε σε εκείνη την εποχή για να το πίστευε ότι δηλητηριάζανε με το ουίσκι, ότι σκοτώνανε, ότι ανατινάζανε, ότι συνέβαλαν εκεί πέρα τότε ατυχήματα από το πουθενά. Θα σε έλεγαν συνωμοσιολόγο, θα σε έλεγαν ψεκασμένο, θα σε έλεγαν χίλια δυο. Ό,τι γίνεται, γίνεται για το χρήμα. Και θέλω να το έχετε βαθιά και καλά μέσα στο μυαλό σας ριζωμένο, ότι ό,τι κάνουν, το κάνουν για το χρήμα. Δεν ενδιαφέρονται ούτε για ανθρώπινες ζωές, δεν ενδιαφέρονται ούτε για επιλογές, ούτε για μέλλον, ούτε για τίποτα. Όπου έχει χρήμα, θα πάνε. Οι Αμερικανοί που αναφέρω τώρα εκεί πέρα στην Αμερική δεν ήταν οι Αμερικανοί στην ουσία. Ήταν όλοι αυτοί που είχαν πάει στην Αμερική, ναι. Για να μην κάθομαι να λέω διάφορες εθνικότητες τώρα και παρεξηγηθούν κάποιοι, το είπα πιο γενικά. Το ίδιο θα γίνεται και εδώ στην Ελλάδα μακροχρόνια, αν το σκεφτείς. Με όλους αυτούς που έρχονται, βλέπω σιγά σιγά οι γυναίκες εδώ πέρα να παντρεύονται Πακιστανούς. Και αύριο μεθαύριο, άμα χάσουν τη ζωή τους, να τους μένουν εδώ πέρα διαμερίσματα και σπίτια. Και μετά θα σε πω εγώ πώς θα ξεκινήσει να αφανίζεται ο Έλληνας. Κάτι που με έκανε εντύπωση είναι, είδα κρεμασμένη μια σκοπιανική σημαία σε αγώνα του ΠΑΟΚ, όχι ποδοσφαίρου. Σε κλειστό γήπεδο ήτανε. Κρεμασμένη σημαία σκοπιανική, για ποιο λόγο? Ας μου εξηγήσει κάποιος. Γιατί αν είχα έναν διακόπτη, θα είχα κλείσει το μυαλό. Να τελειώνουμε. Μια άλλη ερώτηση που θέλω να κάνω σε όλους εσάς, και μπορείτε να στείλετε το μηνυματάκι σας στο Viber στο 6907-483-484 ή στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook, Ξερέτης Γρηγόριος Ψυχολόγος. Είναι αν έχετε περάσει καλύτερα σε μπαρ ή σε μπαλκόνι. Σε μπαρ ή σε πάρκο. Για να ξέρουμε ποιοι είμαστε εδώ πέρα μαζεμένοι. Επίσης, όταν θα μου απαντήσετε σε αυτό, θα σας καλέσω να πάτε στη Βουλγαρία να δείτε πόσο κάνει το λάδι. Η Βουλγαρία από εδώ πέρα απέχει 2 ώρες. Από εδώ που είμαι εγώ, έτσι, η Θεσσαλονίκη. Απέχει 2 ώρες. Άντε 2,5 ώρες, πες αν έχει και κίνηση στα σύνορα. Πόσο κάνει το λάδι στη Βουλγαρία, ξέρετε το λίτρο? Ξέρετε πόσο κάνει το λίτρο? 7,5 λέβα. Ξέρετε πόσο είναι 7,5 λέβα? 8 λέβα σου λέω εγώ. Ξέρεις πόσο είναι 8 λέβα? Είναι 4 ευρώ το λίτρο. Πόσο κάνει στην Ελλάδα? Για ψάξου. Για ψάξου, για πάνε δες. Να σου φύγει το κλαπέτο. Για να καταλάβεις τι εσχροκέρδια υπάρχει, ρε χαϊβάνι, Και τι δεν έχουν κάνει για να μας τάψουνε. Ξεχάσανε όμως ότι είμαστε σπόροι. Και όπου κι αν μας πάνε και όπου κι αν μας πετάξουνε, θα ξαναβγούμε, βρε. Με έκανε πραγματικά εντύπωση ο αριθμός Ελλήνων που κατέβασαν την εφαρμογή για να καταγγέλουν συμπολίτες τους. 215.000 Έλληνες κατέβασαν την εφαρμογή. Είναι πραγματικά θλιβερό το ότι υπάρχουν τόσοι ρουφιάνοι ανάμεσά μας. Τόσοι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν ότι ο απλός Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή δίνει τον αγώνα του για να επιβιώσει. Πλέον θεωρείται ακριβώς σπορ να πας σε μια ταβέρνα. Πλέον δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, οι πίτσες μίκραιναν. Από εκεί που έπαιρνες μια πίτσα, ας πούμε οικογενειακή, και έλεγες «Ωρε φίλε, έχετε μια πίτσα μεγάλη, κανονική». Πλέον η οικογενειακή είναι ατομική. Ανάλογα και το στομάχι. Ανάλογα και την κατάσταση. Άντε ρε, κάντε καμιά κοινοποίηση να πούμε. Μας έχετε τρελάνει, χωρίς λόγο. Άντε βαρέστε καμιά κοινοποίηση. Λοιπόν, είστε έτοιμοι, μιας και μιλάμε για Βουλγαρία και Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη Σόφια θα μπορείς να πας σε 90 λεπτά. Σε μια μισή ώρα δηλαδή. Από Θεσσαλονίκη θα παίρνεις το τρενάκι σου και θα πηγαίνεις Σόφια σε 90 λεπτά.
με ένα τρένο express. Θα φεύγει ο Έλληνας λοιπόν, θα παίρνει τα χρηματάκια του, θα πηγαίνει τα αφήνει στη Βουλγαρία. Και για να πας Αθήνα, θα πρέπει να περιμένεις πρώτα 2 χρόνια να αποκατασταθεί η σιδηροδρομική σύνδεση. Προβατάκια μου γλυκά. Παράλληλα θα σας τάζουν υπτάμενα αυτοκίνητα. Θα σας τάζουν δρόμους οι οποίοι θα μπαίνουν μέσα από τη θάλασσα και θα βγαίνουν σε περιοχές υποθαλάσσιες. Υποθαλάσσιους δρόμους που στην τελική θα παίρνουν τα λεφτά για να τους φτιάξουν αυτούς τους υποθαλάσσιους δρόμους. Δεν θα τους φτιάχνουνε και θα αποζημιώνει το κράτος και 80 εκατομμύρια τους εργολάβους. Συνέβη αυτό εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Μη γελάτε, είναι η αλήθεια. 80 εκατομμύρια αποζημίωση στους εργολάβους και δεν έγινε θέμα στα κανάλια σε όλα αυτά τα κομματικά στελέχη. Γιατί δεν βγήκε ο Αυτιάς να πει για αυτή την υποθαλάσσια, για την αποζημίωση. Α, ξέχασα. Ο Αυτιάς κατεβαίνει ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Πω, πέσαμε από τα σύννεφα. Ο Αυτιάς με τη Νέα Δημοκρατία, αυτός ο αντικειμενικός ουδέτερος δημοσιογράφος, είναι δυνατόν. Δεν ξέρω αν φαντάζεστε εσείς ότι οι υπόλοιποι δεν είναι πιθανό να κατέβουν, γιατί και για τον Καμπουράκι ακούσαμε, έχω δώσει προφητεία την Παρασκευή ότι ο Πορτοσάλτε θα είναι υποψήφιος σε κάποια χρόνια. Και ξέρετε γιατί θα είναι υποψήφιος? Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για το πόθεν έσχες, το οποίο φυσικά ο Πρωθυπουργός δεν το έχει καταθέσει. Έχει όμως η Κεραμαίος πόθεν έσχες, παιδιά. Και το της Κεραμαίος το πόθεν έσχες, ξέρετε τι λέει? Ότι έχει πάνω από 1,5 εκατομμύριο καταθέσεις. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο καταθέσεις. Κάνει παπάδες με τις επενδύσεις της. Πάνω στην πλάτη σας. Επίσης θέλω να πω ότι είναι εξαιρετικό το ξεκίνημα για την Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη στις τιμές ενέργειας το Νοέμβριο. Μέχρι στιγμής η Ελλάδα έχει τη δεύτερη ακριβότερη τιμή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρώτη είναι η Ιρλανδία, δεύτερη είναι η Ελλάδα. Ξέρετε γιατί έχετε αυτή την τιμή στο ρεύμα? Στην ενέργεια. Ξέρετε γιατί? Γιατί η οικογένεια Μητσοτάκη έχει να κερδίσει ανάλογα με το πόσο θα πληρώσετε το ρεύμα σας. Γιατί μην ξεχνάτε, ξαναλέω, την CVC Partners και την κόρη του Μητσοτάκη και το 10% και τη ΔΕΗ, η ΔΕΗ η οποία αγόρασε το Κοτσόβολο. Θα τα πούμε στην πορεία όλα αυτά. Θέλω πρώτα να αναφέρω, γιατί είχαμε τον πράκτορα της ΕΥΠ την Παρασκευή εδώ πέρα που σχολίασε διάφορα πράγματα, ότι 4 δημοσιογράφοι του Σπίγκελ ξεκοκαλίζουν την υπόθεση των υποκλοπών και ασχολούνται ειδικά με τον σκοτεινό και αδιαφανή ρόλο του ανιψιού του Πρωθυπουργού του Μητσοτάκη, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Ψάχνουν στοιχεία και μιλάνε για ένα τεράστιο σκάνδαλο το οποίο δεν θα μπορεί να συγκαλυφθεί. Γιατί? Γιατί πραγματικά είναι λες και έχουν βάλει φωτιά στα θεμέλια της ελληνικής δημοκρατίας με αυτό που κάνανε. Αλλά τι περιμένεις από ένα κράτος που βγαίνει λέει ότι ο Λάτσος, ο Βαρδινογιάννης δεν έχουν υπερκέρδη και παρουσιάζουν υπερκέρδη ο Μανώλης, ο Μανάβης, η Νίτσα, η Κομμότρια και ο Τάσος, ο Κουλουράς. Τι περιμένεις που σου λέει ότι πρέπει να γονατίσουμε το Μανώλη, τη Νίτσα και τον Τάσο και πρέπει να αφήσουμε Λάτσιδες και Βαρδινογιάννηδες έτσι πως είναι. Τι περιμένεις, να δεις άσπρη μέρα? Εδώ ρε ο Χατζηδάκης βγήκε στην τηλεόραση και είπε να πάτε να γίνετε πολιτές. Αν βγάζετε λιγότερα από τους εργαζομένους που απασχολείτε. Να πάτε να γίνετε πολιτές. Σε απλά ελληνικά, να τα κλείσετε κύριοι τα μαγαζιά σας και να πάτε να γίνετε υπάλληλοι του χύψη Μητσοτάκη. Ούτε θα καταλάβετε πότε θα φτάσετε στο μεροκάματο και ούτε έχετε καταλάβει πως το μεροκάματο έχει φτάσει να είναι 1 κιλό φέτα και 1 λίτρο λάδι. Ούτε που το καταλάβαμε. Τώρα το ότι η ΔΕΗ αγόρασε τον Κοτσόβολο για μένα είναι σύγκρουση συμφερόντων. Το λέω δημόσια σε όλους εσάς που ακούτε. Για μένα το ότι η ΔΕΗ έχει εξαγοράσει τον Κοτσόβολο είναι σύγκρουση συμφερόντων. Γιατί? Γιατί πες ότι ένα τετράμινο δεν έχει κέρδη ο Κοτσόβολος.
Θα ρίχνει 5-6 φορές το ρεύμα, θα καίγεται το ψυγείο σας. Τσακ! Όλοι θα πάτε για ψυγείο. Παράδειγμα φέρνω. Είναι σίγουρα σύγκρουση συμφερόντων πάντως. Καλά για τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και για τον Κοτσόβουλο και για όλες αυτές τις επιχειρήσεις που αγόρασε, θα πούμε και στην πορεία, ξαναλέω. Προσφυγή σκουρλέτη έχουμε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ζητάει, λέει, ταυτοποίηση των προσώπων πίσω από τους ανώνυμους λογαριασμούς. Όταν έγραφαν ψέματα η δεξή πως η γυναίκα του οδηγεί Πόρσε, γούσταρε. Δεν έλεγε τίποτα. Τώρα που οι αριστεροί γράψανε για τον Κασελάκη, βγήκε και είπε ότι είπε για τον Τσίπρα. Δεν απευθύνεται όμως στα δεξιά τρολ ο Σκουρλέτης και μου φαίνεται περίεργο. Δηλαδή μόνο ο Τσίπρας και οι Κασελάκηδες είχαν τρολ. Μόνο ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τρολ. Σκουρλέτη, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τρολ. Αυτούς να μην τους αποκαλύψουμε. Γιατί το 2023 ο καθένας κάνει ένα ψεύτικο λογαριασμό και βγαίνει και λέει ότι γουστάρει. Βγαίνει, λέει, ότι ο Σερέτης είναι αστροναύτης και κάποιοι τον πιστεύουνε. Δεν θα έπρεπε να ψάξουμε ποιος είναι αυτός ο αρχιμακάκας που γράφει ότι του κατέβει στο κεφάλι. Πρέπει να ψάξουμε μόνο τον αρχιμακάκα ο οποίος είναι αριστερός. Είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, ειδικά εκεί στο ηλεκτρονικό έγκλημα, άμα θέλουν να κάνουν δουλειά, πρέπει να τους πάρει όλους αυτούς εδώ πέρα η μπάλα. Πάμε τώρα στη 17χρονη, την οποία χτύπησαν στο κεφάλι. Βγαίνει η μάνα και λέει, πώς γίνεται να τη συνέλαβαν, ενώ λένε πως όταν την είδαν ήταν ανέστητη. Και όντως, πώς γίνεται οι αστυνομικοί να λένε δεν τη χτυπήσαμε εμείς, τη βρήκαμε κάτω στο έδαφος ανέστητη, αλλά την κάναμε σύλληψη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, συλλάβανε κάποιον ανέστητο. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ανέστητο στο πάτωμα, τον συλλάβανε. Δεν βγάζει νόημα. Και καλά λέει η μάνα της, και για μένα η μάνα της πρέπει να τρέξει και να δικαιωθεί και να αποζημιωθεί. Και κατά πάσα πιθανότητα, όποιος έκανε αυτό το έγκλημα, γιατί έγκλημα είναι να σηκώσει το χέρι σου με τον κλοπ και να το κατεβάσει σε παιδάκι στο κεφάλι και να το στείλει στο νοσοκομείο με αιμάτωμα. Έγκλημα είναι αυτός να πάει φυλακή, να πάει στο δικαστήριο και να τιμωρηθεί ανάλογα. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει νοσοκομεία. Η Αντζελίνα Τζολί, γνωστή ηθοποιός, βγήκε και δήλωσε ότι η Γάζα ήταν υπαίθρια φυλακή για αρκετά χρόνια, για αρκετές δεκαετίες. Τώρα όμως άρχισε να γίνεται ένας ομαδικός τάφος. Σοβαρή δήλωση από μια γυναίκα η οποία είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Θα μου πεις, αυτό δεν παίζει ρόλο, αλλά είναι μια αλήθεια αυτό που είπε. Και μπράβο που βρήκε το θάρρος να το πει, γιατί ξέρουμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι του Ισραήλ ότι εμπλέκονται σε πάρα πολλούς τομείς, ακόμα και στις ταινίες. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση με αυτή τη δήλωση η Αντζελίνα Τζολί να έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Να το αποδεχθούμε και να το εκτιμήσουμε και αυτό. Μια άλλη δήλωση που έχουμε είναι το ότι στο ΕΠΑΛ της Ρόδου, της Μυκόνου, συγγνώμη, στο ΕΠΑΛ της Μυκόνου δεν υπάρχουν καθηγητές. Και τα παιδιά, λέει, πηγαίνουν στο σχολείο 2 φορές την εβδομάδα. Συγκεκριμένα τα παιδιά στο ΕΠΑΛ που έχουν επιλέξει να γίνουν ηλεκτρολόγοι. Δεν έχουν έρθει, λέει, εκεί καθηγητές και πάει στο σχολείο 2 φορές την εβδομάδα ο γιος μου. Εγώ αυτό που έχω να πω στη μάνα αυτή είναι ότι το ποσοστό που ψήφισε Νέα Δημοκρατία στη Μύκονο είναι 53%. Μήπως να ρωτήσει εκεί πέρα όλους αυτούς που ψηφίσαν Νέα Δημοκρατία. Αλλά ζούμε και στη χώρα, να πούμε, όπου επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής, έγκριτος δικαστικός, βουρκώνει από απόγνωση για τις επεμβάσεις, για τις πιέσεις που δέχεται κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Δεν είναι η Ελλάδα μια ευρωπαϊκή ούτε μια δημοκρατική χώρα. Χωνέψτε το, αποδεχτείτε το. Είναι ένας σκέτος οίκος ανοχής. Και σας το λέω εγώ που αγαπάω τη χώρα μου, αγαπάω την Ελλάδα, αλλά δυστυχώς το κράτος αυτό είναι ένας σκέτος οίκος ανοχής. Δεν υπάρχει καμία οργάνωση,
δεν υπάρχει καμία τάξη, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Το μόνο που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι όσο περισσότερα χρήματα μπορούμε να βγάλουμε και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Πού είναι να υπογράψω να πάρω το εκατομμύριο, αυτό κάνουν. 3.200 Παλαιστίνοι ρε, από τη Γάζα που δούλευαν στο Ισραήλ συνελήφθησαν. Άκουσέ με τώρα για να δούμε άμα είναι άδικο και απάνθρωπο αυτό που συμβαίνει. Γιατί έχω ακούσει τα τρελά πράγματα. 3.200 Παλαιστίνοι λοιπόν από τη Γάζα που δούλευαν στο Ισραήλ συνελήφθησαν. Πέρασαν από τα κρατητήρια των υπηρεσιών ασφαλείας και στη συνέχεια απελάθηκαν από τους Ισραηλινούς στη Γάζα. Τους αφήσανε λοιπόν στη Γάζα χωρίς κινητά και χωρίς χρήματα. Όπου βρίσκεται φυσικά σε άμεσο κίνδυνο η ζωή τους, έτσι. Αυτό τι είναι, δεν είναι απάνθρωπη μεταχείριση? Παράλληλα, έχουμε την Αμερικανική αστυνομία, η οποία συλλαμβάνει Εβραίους, λέει, που ζουν στην Αμερική και είναι αντίθετη με αυτό που κάνει το Ισραήλ. Κάνανε, λέει, μια καθιστική διαμαρτυρία εκεί στην Αμερική και τους πήρανε και τους συλλάβανε κατευθείαν μέσα. Μέσα όλοι! Κάτσε σκέψου εσύ τώρα πόση βλακεία επικρατεί, πόση λαμογιά, για να καταλήξει το συμπέρασμα ότι επιτέλους βρήκαμε για πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αντιπροσωπεύει όλους ή τους περισσότερους Έλληνες. Αντιπροσωπεύει, όχι είναι κατάλληλος, είναι ένας από εμάς, λένε εδώ πέρα τα μέσα. Εγώ πιστεύω ότι απλά υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι... Ένα 20% υπάρχει το οποίο έχει βολευτεί, οι οποίοι είναι ρουσφέτια, οι οποίοι έχουν κάποιο προσωπικό όφελος. Φυσικά υπάρχει ένα άλλο ποσοστό ψηφοφόρων οι οποίοι λαμβάνουν βοήθεια από τη Νέα Δημοκρατία και αυτοί στηρίζουν ένα καθεστώς, ένα κατεστημένο. Στηρίζουν μια οικογένεια η οποία έχει κάνει πάρα πολλά λάθη, εμπλέκεται σε πάρα πολλά σκάνδαλα, έχει παρανομήσει. Μια οικογένεια η οποία πλέον κάνει κουμάντο. Άρα δεν είναι πρωθυπουργός, είναι δικτάτορας. Γιατί όπως είπαμε πολύ σωστά, με αυτή την καταγγελία μπαίνω εγώ σήμερα στην εφορία και καταγγέλω ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει καταχωρήσει πόδεν έσχες, καταγγέλω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει αδιευκρίνηστα ποσά στο λογαριασμό του. Θα πάθουνε κάτι, δεν θα πάθουνε τίποτα. Άρα μιλάμε για καθεστώς, μιλάμε για κατεστημένο, δεν μιλάμε σίγουρα για δημοκρατία, γιατί δεν λειτουργεί η δημοκρατία, δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη, δεν λειτουργεί τίποτα. Είμαστε εμείς και αυτοί. Εμείς οι απλοί κοινοί θνητοί και αυτοί οι οποίοι κάθονται στη θέση που τους δίνει μία εξουσία και κάνουν την ανάλογη κατάχρηση και λειτουργούν όπως λειτουργούν. Θυμάστε κάτι κτηνοτρόφου στη Θεσσαλία που χάθηκε η ζωή, χάθηκε, που πέθαναν, ψόφισαν πόσα ζώα και κανένας δεν πήγε να τα μαζέψει το κράτος, άσχετα που βγαίνανε και λέγανε ότι το κάνανε. Λοιπόν, ακόμα ταλαιπωρούνται αυτοί οι κτηνοτρόφοι εκεί στη Θεσσαλία. Συνεχίζεται ο γολγοθάς τους. Παραμένουν τα νεκρά ζώα στους στάβλους και δεν έχει πάει κανένας να τους βοηθήσει. Ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, εγώ ή εσύ? Δεν είναι το κράτος? Είναι. Βάλτε επιτέλους μυαλό ρε, βάλτε μυαλό. Καταλάβετε ότι απέναντί σας έχετε ψεύτες. Σταματήστε να είστε πυροβολημένοι. Στη νέα πλατφόρμα της ΑΔΕ μπορούμε να καταγγείλουμε όποιον θέλουμε, σωστά. Μπορούμε να καταγγείλουμε πρωθυπουργούς με ψευδή πόθεν έσυ, ξαναλέω. Μπορούμε να καταγγείλουμε υπουργούς με αδήλωτα διευκρίνιστα. Ή είναι μόνο η πλατφόρμα αυτή της ΑΔΕ για τον περιπτερά που δεν έκοψε απόδειξη για τα φιλτράκια? Τα έχουμε ζήσει όλα. Το μόνο που έμεινε να ζήσουμε τώρα είναι να παραγγείλουμε κάνα φουρνάκι από τον Κοτσόβολο και να μας βάλουν ρήτρα να προσαρμογείς και εκεί. Γιατί είδαμε οροφές να πέφτουν στον Άγιο Δημήτριο εδώ στο νοσοκομείο. Είδαμε τον γιατρό να χτυπάει το πόδι του. Επίσης, ακούστε το καλύτερο. Ο γιατρός που χτύπησε το πόδι του στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος δεν μπορούσε να εξεταστεί στο νοσοκομείο που εργάζεται, γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμος ορθοπαιδικός για την εφημερία.
Δηλαδή είμαι γιατρός. Άκου εδώ να γελάσεις τώρα. Είμαι γιατρός. Είμαι στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, στο κέντρο. Πάω να κάνω τη δουλειά μου. Πέφτει η οροφή στο πόδι μου. Χτυπάω το πόδι μου. Και δεν υπάρχει γιατρός να με εξετάσει. Δεν υπάρχει διαθέσιμος ορθοπαιδικός. Και πρέπει να φύγω από το νοσοκομείο που βρίσκομαι. Να πάω σε άλλο νοσοκομείο. Ενώ είμαι και γιατρός και έχω τα κονέ. Κάτι τέτοιες δικαιολογίες έλεγες, Λιάννα, στο δάσκαλό σου για να μην τρέξεις. Γιατί ήξερες ότι θα είμαι κι εγώ εκεί και στα 100 μέτρα θα φας τη σκόνη. Αλλά παράλληλα θα βλέπετε στις οθόνες σας, ξαναλέω, το Μητσοτάκη να βγαίνει να λέει ότι όλα είναι περίφημα. Τα νοσοκομεία πάνε τρένο. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός. Εδώ ζούμε στη χώρα, ρε, που οι εισαγγελικές αρχές και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, αντί να ψάξει αυτούς που παρακολουθούν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, πολιτικούς αρχηγούς, εισαγγελείς και διάφορα τρολ, κάθε ψάχνει τον περιπτερά. Πέρα από αυτά όλα όμως, έχουμε δώσει βήμα να βγαίνει να λέει ο καθένας την άποψή του. Ποια είναι η Θέμης Μπαζάκα? Μου στείλανε εδώ ένα άρθρο, Θέμης Μπαζάκα. Ποια είναι αυτή η γιουρά? Δεν την ξέρω. Να γίνει, λέει, σεξουαλική εκπαίδευση στο σχολείο και να πάψουν τα θρησκευτικά. Φτάνει, λέει, με την προσευχή. Συγγνώμη, λέει, αλλά ήμαρτον σε συνέντευξή της η Θέμης Μπαζάκα. Και τι θες δηλαδή, ρε φίλε, το παιδάκι 6 χρονών να κάνει? Πες μας, ρε Θέμης Μπαζάκα, τι θες να κάνει το παιδί όταν είναι 6 χρονών? Να μην λένε προσευχή στο σχολείο? Να ξεκινάνε να το εξηγούνε πως μπαίνει το φίδι στην τρύπα? Πρέπει κάποια στιγμή να αποδεχθούμε ότι έχουμε να κάνουμε με χαζούς. Πρέπει να σταματήσουμε να ακούμε τον κάθε τσαρλατάνο που βγαίνει σε ένα γυαλί και δεν ξέρει τι λέει. Ειδικά πρωινές και μεσημεριανές εκπομπές είναι για κλάματα. Τώρα θα μου πεις όμως για το νοσοκομείο και όλα αυτά. Υπουργός Υγείας ήταν ο Κικίλιας, ένας μπασκεμπολίστας που δεν έβαζε την μπάλα στο καλάθι. Επί κορονοϊού με Κικίλια, η Ελλάδα ήταν πρώτη εθνισιμότητα στην Ευρώπη και δεύτερη σε όλο τον κόσμο. Μετά ο ίδιος άνθρωπος ο Κικίλιας, ακούστε πως έχει το πράγμα, έφυγε από Υπουργός Υγείας και έγινε Υπουργός Τουρισμού. Με το που έγινε Υπουργός Τουρισμού, η Τουρκία διεκδίκησε το brand name Turk Aegean. Με λίγα λόγια, το τουρκικό Αιγαίο. Ονόμασε το Αιγαίο τουρκικό η Τουρκία. Ο Κικίλιας ήταν Υπουργός Τουρισμού. Δεν ήταν μόνο αποτυχημένος μπασκεμπολίστας, γιατί μετά από το Υπουργείο Τουρισμού πήγε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Και με το που πήγε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κάει και η μισή Ελλάδα. Τον λες και καντέμι, τον λες και άχρηστο όμως και ανεύθυνο. Και θα μου πεις τώρα, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αθλητής, ο οποίος ήταν μπασκεμπολίστας, να είναι στο Υπουργείο Υγείας? Μα δεν έχει ιδέα από αυτό τον κλάδο. Γιατί να πάει στον τουρισμό? Δεν έχει ιδέα ούτε από εκείνο τον κλάδο. Και στην τελική, γιατί να είναι αυτός υπεύθυνος για τη δική μας προστασία? Ή ζούμε μια παράνοια. Ζούμε μια παράνοια. Και δεν φτάνουν μόνο αυτά. Έχουμε και τη Λιάννα στο κεφάλι μας να πιστεύει ότι μας περνάει στα 100 μέτρα τρέξιμο. Είναι να κλαις και να γελάς ταυτόχρονα. Τώρα αν βάζατε απέναντί μου τον Κωστή Χατζηδάκη, τον παλιό υπουργό εργασίας, ο οποίος κατέστρεψε τη μισή Ελλάδα, έκλεισε πόσες επιχειρήσεις, ο οποίος δεν έχει ούτε ένα ένσημο, και τώρα Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, άλλαξε χέρια, πήγε ο Άδωνης. Αυτό που θα ρωτούσα το Χατζηδάκη, τον άεργο, είναι γιατί δεν πιάνει αυτούς που αποδεικνύει πως φοροδιαφεύγουνε συγκεκριμένα κάποιους ανθρώπους και τσουβαλιάζει χιλιάδες επαγγελματίες μαζί τους. Δεν γίνεται να τους παίρνει όλους η μπάλα επειδή θες να πιάσεις 5, 10, 20 συγκεκριμένους. Πιάσε αυτούς τους συγκεκριμένους. Βάλε ανθρώπους να δουλεύουν, έχεις τόσους μετακλητούς. Βάλε τους να δουλέψουν, να κάνουν έρευνα, να βρουν ποιοι φοροδιαφεύγουν. Εγώ μπορεί να μην φοροδιαφεύγω και από το πουθενά τώρα πρέπει να δηλώσω 11.000. 10.920. Που εγώ δεν μπορώ και να φοροδιαφύγω. Με αυτούς τους ελέγχους που έρχονται καθημερινά εδώ πέρα. Καθαρότατα είναι όλα, φίλοι μου. Ελάτε όποιος θέλει. Και να μην είστε από την αφθορία. Ελάτε να σας δείξουμε.
Νομίζω η εφορία έχει πολλή δουλειά. Έχει να πιάσει τον περιπτερά, αλλά την ίδια ώρα ο αρχιμαφιόζος εφοπλιστής να κυκλοφορεί ελεύθερος. Θυμάστε εκείνη την ιστορία στη Γάζα με τους Ισραηλινούς, με ένα σχολείο που έπεσε μια ρουκέτα, που έλεγαν δεν τη ρίξαμε εμείς τη ρουκέτα. Και έλεγαν οι Ρώσοι, άμα θέλετε να ανοίξουμε το δορυφόρο, να δούμε ποιος έστειλε τη ρουκέτα στο σχολείο του ΟΗΕ το σχολείο. Γιατί είναι έγκλημα πολέμου και όλο αυτό που γινότανε. Το θυμάστε? Που βγαίναμε εδώ πέρα και λέγαμε ότι δεν γίνεται να μην την έχουν στείλει οι Ισραηλινοί τη ρουκέτα. Τελικά λύθηκε το θέμα. Βγήκαν οι Ισραηλινοί οι οποίοι λέγανε ότι δεν τη ρίξαν τη ρουκέτα, σαν τον πρόεδρο του Δεσαϊκού. Και είπανε τελικά τη ρίξαμε εμείς τη ρουκέτα, απλά στοχεύαμε αλλού και έτυχε να καταστρέψουμε ένα σχολείο του ΙΕ. Και δεν έγινε τίποτα. Ποια εγκλήματα πολέμου μου λέτε, και ποιοι αθώοι που πέθαναν. Αυτό ήταν απλά μια είδηση που πέρασε έτσι, χωρίς να την υπολογίσει κανένας. Και την αναφέρω τώρα για να ξέρετε τι γίνεται, όχι τίποτα. Όχι ότι θα σας ενοχλήσει. Αύριο είναι Τρίτη και δεν ξέρετε από πού θα πάρετε καφέ το πρωί. Όχι ότι θα κάτσετε να κλάψετε. Σας ξέρω ποιοι είστε. Έχουμε έναν πανέτοιμο κρατικό μηχανισμό, ο οποίος πανηγυρίζει που δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες μετά από ήπια κακοκαιρία μερικών ωρών. Πανηγυρίζουμε που δεν πέθανε κάποιος από τη βροχή. Στην κεντρική Ελλάδα, το μεταξύ, έχουν καταρρεύσει γέφυρες. 15 χωριά παραμένουν αποκλεισμένα με οδικό δίκτυο κατεστραμμένο και δίκτυο ίδρυυσης με εκτεταμένες βλάβες. Αλλά αυτά δεν αναφέρονται φυσικά, γιατί δεν έχει χάσει κανένα στη ζωή του και αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει μετά από μια βροχή στην Ελλάδα. Επίσης, ακόμα δεν ξέρουμε πόσοι είναι οι νεκροί στη Θεσσαλία. Άμα κάποιος γνωρίζει εκεί πέρα έξω, παρακαλώ πολύ να μου το πει. Τη δεύτερη ώρα ξέχασα να πω ότι θα είναι μαζί μας στο τραπεζικό σήμερα, ε! Τρίτη ώρα για το flyover στη Θεσσαλονίκη για την κυκλοφορία. Γιατί ξέχασα να αναφέρω τη σκαλέτα. Είδε, Ήπειρο μας στο Κοτσόβολο, όλα κυλάνε ομαλά. Όλα από κρατικά γίνονται ιδιωτικά. Το πρώτο που πρέπει να αλλάξει ο νέος ιδιοκτήτης όμως στα καταστήματα του Κοτσόβολου. Και του κάνω τώρα, του δίνω μια συμβουλή. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αλλάξεις εσύ που διαχειρίζεσαι την κατάσταση με τα καταστήματα του Κοτσόβουλου από τη ΔΕΗ, είναι να αλλάξεις τον πάροχο ενέργειας. Θα πληρώνεις τα μαλλιοκέφαλά σου. Άκουμε που σου λέω, φιλικά στο λέω. Αλλά θα μου πεις τώρα, άμα η ΔΕΗ έχει αγοράσει τον Κοτσόβολο, μπορεί ο Κοτσόβολος να μην χρειάζεται να πληρώνει και ρεύμα. Το σκεφτήκατε ποτέ αυτό? Γι' αυτό λέω ότι είναι σύγκρουση συμφερόντων. Και θα έπρεπε κανονικά δικαστές και εισαγγελείς να έχουν κάτσει και να βγάλουν πραγματικά τους νόμους που ισχύουν και να δουν ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά ποιον ενδιαφέρει, ας κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Τι μας νοιάζει εμάς, τι θα αλλάξουμε εμείς? 50-60 χρόνια ζούμε, θα σπαταλήσουμε τη ζωή μας να δώσουμε αγώνα να σώσουμε το μέλλον των παιδιών μας? Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Όχι φυσικά. Πάμε για καφέ, πάμε για μπύρα και ας πάνε όλα να καταστραφούνε. Η άποψη του κλασικού μέσου Έλληνα. Φυσικά όλα όσα γίνονται εκεί πέρα κάτω στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη τα συζητάμε, γιατί δεν είναι μακριά από μας. Έτσι, μπορεί να λέτε εσείς ότι εντάξει μωρέ, στο Ισραήλ είναι ο πόλεμος και τι θα γίνει που βομβαρδίζουν τις βάρκες των ψαράδων στη Γάζα? Τι θα γίνει που το κράτος τρομοκράτης έδειξε ότι στόχος της επίθεσης είναι ένα γκέτο? Δεν είναι ένας πόλεμος ο οποίος κρατάει τους τυπικούς κανόνες. Εδώ μιλάμε για μια εθνοκάθαρση. Όταν ρίχνεις ρουκέτες σε αμάχους είναι πρόβλημα. Όταν ρίχνεις βόμβες λευκού φωσφόρου είναι πρόβλημα. Όταν βομβαρδίζεις νοσοκομεία και σχολεία δεν πολεμάς. Καταστρέφεις. Άρα αυτή τη στιγμή ζούμε στη σύγχρονη ιστορία μια εθνοκάθαρση. Να είμαστε ξεκάθαροι μεταξύ μας. Αυτό που σας λέω για τις πλεκτάνες και αυτό που σας αναλύω είναι αυτό που γίνεται με την εξαγορά. Δηλαδή, καλή η εξαγορά του Κοτσόβολου από τη ΔΕΗ, αλλά το κόλπο γκρόσο του Στάση είναι να εξαγοράσει και τη Σκρούτς. Και αναφέρω αυτά τα στοιχεία γιατί είναι γνωστά προς όλους και υπάρχουν και οι πηγές που θα δείχνει μετά γιατί είναι σύγκρουση συμφερόντων. Προσπαθώ να το εξηγήσω και να το καταλάβετε.
θα δείχνει το Σκρούτζ ότι ο Κοτσόβολος έχει τα φθηνότερα προϊόντα και ότι η ΔΕΗ το φθηνότερο ρεύμα. Και κάπως έτσι χτίζει μια βίλα στην Λιμνούπολη ο Στάσης. Και κάπως έτσι θα αναρωτιέστε γιατί τελικά η ακρίβεια δεν οφείλεται στον Πούτιν. Γιατί πολύ απλά για άλλη μια φορά σας έπιασαν κορόιδα. Για άλλη μια φορά είστε τα χαϊβάνια. Ξέρετε, όλες οι πολυεθνικές του κόσμου ονειρεύονται σε τριτοκοσμικές χώρες όπως την Ελλάδα να κυβερνάει ένα σόι με το οποίο μπορούν να κάνουν δουλίτσα. Με το οποίο θα μπορέσουν να τάξουν βολέματα, με την οποία οικογένεια θα μπορέσουν να διαπραγματευτούν ό,τι γουστάρουν. Είναι βούτυρο στο ψωμί τους η κατάσταση. Έχουμε δει τα τελευταία 5 χρόνια τα αδιανόητα σκάνδαλα από άλλη εποχή, που σε κάθε σοβαρό κράτος θα είχαν στείλει τη μισή κυβέρνηση στη φυλακή. Γιατί θέλετε να πούμε, για μεθ, για παρακολουθήσεις, για τον Ντογιάκο, για τα Τέμπη, για τις πλημμύρες, για τις φωτιές, για την εσχροκέρδεια, για τη ΔΕΗ. Γιατί θέλετε να πούμε, εμείς, εδώ, Focus FM 103,6, κόντρα στο σύστημα Σερέτης Γρηγόρης. Γιατί άμα ανοίξει τη τηλεόρασή σου, θα μιλάνε για την Πέντα Λαούρα, για κάτι τρολάκια με ονοματεπώνυμα που βγαίνανε το ΣΥΡΙΖΑ και ρίχνανε λάσπη. Μιλάμε για τσίρκο. Όσο και το Χατζηδάκι που βγαίνει σε αυτό το ίδιο γυαλί και λέει ότι δεν μπορεί ο ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει τα ίδια με ένα συνταξιούχο. Γιατί το 71% δηλώνει εισόδημα κάτω από τον κατώτατο. Να πούμε στον κύριο Χατζηδάκι ότι τα λουκέτα στις μικρές επιχειρήσεις πάνε σφαίρα. Πάνε σφαίρα επειδή βγάζουν τόσο πολλά λεφτά και τα έκρυβαν κάτω το στρώμα. Και τώρα κάνουν τη ζωάρα τους. Τι να πεις και τι να πω. 4.000 νεκρά παιδιά στη Γάζα. Δεν έχει κάτι χειρότερο να αναφέρουμε. Έχει. Δεν έχει. Η ανεργία επίσης είναι στα επίπεδα του 2009. Επέστρεψε εκεί πέρα. Στο 10% ύστερα από 14 χρόνια, αλλά με 320.000 λιγότερους απασχολούμενους. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν θα εκπλαγώ αν δούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους στην τελική να δικάζονται για συκοφαντική δυσφήμιση και όχι για σύσταση συμμορίας. Γιατί προς τα εκεί το πάνε το θέμα. Προς τα εκεί το πάνε. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό για το Ισραήλ που ξέχασα να πω είναι ότι ένας υπουργός ακροδεξιός εκεί πέρα του Ισραήλ βγήκε και είπε ότι μία επιλογή είναι να ρίξουμε και ατομική βόμβα στη Γάζα. Επίσης θέλω να ενημερώσω ότι από μήνυμα ακροατή στο Βέλγιο και στην Ελβετία και σε διάφορες άλλες χώρες κεντροευρωπαϊκές μοιράζουν χάπια ιωδίου και τους δίνουν τη συμβουλή αν γίνει κάτι με πυρηνικά, φάτε τα. Στην Ελλάδα δεν τους ενδιαφέρουμε, δεν παραψοφάμε με το κιλό. Δεν θα αλλάξει κάτι για αυτούς, πια κάποια ιωδίου να μας δώσουν, πια πρόληψη, πια τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει ρε, αυτοί θα πάρουν τελικό να σηκωθούν να φύγουν, δεν πάμε να ψοφήσουμε όλοι. Σας τα λέω να τα ξέρετε. Έτσι. Αλλά δεν ασχολείστε με αυτά, ασχολείστε με την οργή Μανέση, επειδή δεν έχει καλά νούμερα τηλεθέασης. Και βγαίνει και δηλώνει ο Μανέσης, ότι οι παιδιά, οι τηλεθεατές είναι ό,τι να είναι, πρέπει να ασχολούμαι με την Πέπα το γουρουνάκι για να έχω τηλεθέαση και κάτι τέτοια τρελά. Και αυτό είναι είδηση τώρα. Με αυτόν πρέπει να ασχολούμαστε. Όλα τα άλλα πάω στο διάολο. Ασχολούμαστε με το Μάνεση που δεν έχει τηλεθέαση και κλαίγεται. Λοιπόν, φιλαράκια μου, θα εξηγήσω κάτι τελευταίο πριν πάμε στη δεύτερη ώρα και συναντήσουμε εκεί πέρα τον Δημήτρη Τραπεζικό και όλο αυτό το θέμα που θα συζητήσουμε. Είναι έκπληξη το θέμα που θα συζητήσουμε. Ακούστε λίγο. Όσες μέρες μιλάμε για όλους αυτούς που δηλώνουν κάτω από 6.000 ευρώ κέρδη και η κυβέρνηση θα έρθει να τους φορολογήσει για μίνιμουμ 11.000, δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου ένα λαμπρό παράδειγμα. Ένα παράδειγμα το οποίο θα σας δώσει να καταλάβετε για ποιο λόγο κάνουν ό,τι κάνουν. Έστω ότι έχουμε μια ελληνική εταιρεία
την οποία την ονομάζουμε Αλφα. Η εταιρεία Αλφα. Η εταιρεία Αλφα αγοράζει μετοχές μιας άλλης εταιρείας, της εταιρείας Β, που έχει έδρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και την αγοράζει για 200 χιλιάρικα. Ωραία. Και αποκτά πάνω από 10% του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά από 3 χρόνια, και ενώ η εταιρεία Β έχει ανεβάσει κερδοφορία, η εταιρεία Α πουλάει το μερίδιό της για 5 εκατομμύρια ευρώ. Γνωρίζετε πόσο φόρο θα πληρώσει η εταιρεία Α για τα 4.800.000 κέρδη που έβγαλε? Σας ρωτάω, σε αυτό το παράδειγμα που σας έφερα, γνωρίζετε πόσο φόρο θα πληρώσει η εταιρεία Α για τα 4.800.000 ευρώ κέρδη που έβγαλε? 0 ευρώ φόρο. Καθόλου φόρο δεν θα πληρώσει. Και αυτό ισχύει με το άρθρο 48α του κωδικού του κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Τα λέω για να τα ψάξουν και οι δικηγόροι για να μην νομίζουν. Του νόμου 4172 του 2013 που προστέθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4646 του 2019, ΦΕΚ Α 201 του 12ου. Του 12 Δεκεμβρίου του 2019. Ήταν δηλαδή ένας από τους πρώτους νόμους που έφερε η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση. Αλλά εδώ προφανώς το Υπουργείο Οικονομικών δεν βλέπει καμία αδικία και κανένα σκάνδαλο. Εδώ δεν τους ενοχλεί η φοροδιαφυγή. Εδώ δεν τους ενοχλεί η κατάσταση. Το θέμα είναι να κόψει για τα φιλτράκια ο περιπτεράς απόδειξη. Αυτός είναι ο ταλγάς μας. Έτσι όμως δεν μπορείς να δηλώνεις ότι κυνηγάς αυτούς που φοροδιαφεύγουνε. Κυνηγάς τον μικρό να τον δολοφονήσεις. Και αφήνεις παράλληλα τους πολύ μεγάλους να κάνουν πάρτι για να σε στηρίξουν και να ξαναβγείς και να ξαναφάς. Η αλήθεια αυτό είναι. Όσοι θέλουν να την ακούσουν την ακούνε. Όσοι δεν θέλουν να την ακούσουν, αλλάζουν συχνότητα. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης, κόντρα στο σύστημα, κόντρα στα λαμόγια, κόντρα στους ψεύτες, κόντρα στους δήθεν, κόντρα στους υποκριτές.